στο βιβλίο του Νικηφόρου Μοσχόπουλου. Η Ελληνική Επανάσταση σύμφωνα με τις Οθωμανικές πηγές, σε αντιπαραβολή με τις Ελληνικές, παρουσιάζεται όλη η διαταγή εκτελέσεως του Πατριάρχη. Εκεί λοιπόν αναφέρεται για ποιους λόγους εκτελείται ο Πατριάρχης, συν τα σχόλια του Αχμέντ Ευζέτ Πασά. Ο Πατριάρχης λοιπόν εκτελείται διότι πήγανε Ρωμοί και κάρφωσαν ότι ο αφορισμός ήταν ανυπόστατος, διότι δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία των ατόμων που υπογράφουν κοσμικοί και ιερωμένοι, συν ότι όλος ο λόγος στα ελληνικά της εποχής εκείνης είναι στην εκτική. Άρα λοιπόν έχει κάνει αφενός ανυπόστατο αφορισμό για να ρίξει στάχτη στα μάτια των Οθωμανών. Ένα. Δεύτερο, έστειλε 50 επιστολές με αγγελιοφόρους, ας λέω εγώ, εσείς προχωράτε. Ο αγγελιοφόρος αυτός, το αναφέρει ο Αχμέντ Ευζέτ Πασά, πιάστηκε στον Κιαντίκιο και ήταν ουσιαστικά εν ζωή μέχρι να εκτελεστεί ο Πατριάρχης ως μάρτυρας κατηγορίας και απόδειξη ότι έγιναν υπόστατος και ψεύτικος αφορισμός. Αυτό επειδή δεν ακούγεται, γιατί δεν το ξέρουν, γιατί δεν θέλουν να το πούνε, γιατί δεν ξέρω τι, το γράφουν οι πηγές οι Οθωμανικές. Λόγω ανυπόστατου λοιπόν αφορισμού, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, εκτελείται ο Πατριάρχης. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έφτασε μόνο μία επιστολή στον Υψηλάτη και το αναφέρει. Μέχρι και η Wikipedia το αναφέρει. Δηλαδή είναι γνωστή αυτή η πληροφορία. Ότι έφτασε μία εξ αυτών των επιστολών τελικώς στον Υψηλάτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε ήταν ανυπόστατος που ήταν ο αφορισμός, είτε υποστατός, ποσός έπαιξε ρόλο στα θέματα της Επανάστασης.